Καλησπέρα. Καλησπέρα Πέτρα και σε εσένα και στους θεατές μας. Είμαστε όλοι ευρώντιτοι με τα όσα συμβαίνουν στην Εκκλησία. Ναι. Προσπαθώ να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά. Ας ξεκινήσουμε από το πιο απλό. Ότι καλό είναι να μείνει επικεντρωμένη η αστυνομία και ανακριτές σε αυτό το ζήτημα και η Εκκλησία, η οποία καθηκόντως πρέπει να δει τι θα κάνει. Και οι πολιτεία και οι βουλευτές ας αφήσουν αυτό το γήπεδο έξω από τις αντιπαραθέσεις τους. Όχι γιατί κάποιοι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως, απλά γιατί αυτό το γήπεδο δεν προσφέρεται για να κερδίσεις ή να χάσεις πόντους. Εγώ δεν έχω αντιληφθεί ακόμη γιατί αυτό το ζήτημα θα βρεθεί στη Βουλή. Εκτός και αν υπάρχει θεσμικό θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί στην Βουλή. Ευελπιστώ και μακάρι έτσι να είναι, να μην μετατραπεί το Κοινοβούλιο σε ένα χώρο κουτσομπογιού όπου θα πηγαίνουν και θα έρχονται τώρα διάφορες φήμες και διάφορα πραγματικά γεγονότα εν είδη ιστοριών κλειδαρότρυπας από αυτά που ακούγουμε τώρα στις καφετέρειες και στους χώρους συνάθρησης. Πάντως δεν αξίζει στην Εκκλησία αυτό. Έτσι. Προφανώς και δεν αξίζει. Και προφανώς οι χριστιανοί ορθόδοξοι, το χριστεπώνυμο πλήρωμα, είναι εκνευρισμένοι με αυτούς τώρα που βρήκανε την ευκαιρία και τους στείνουνε στον τοίχο. Και πραγματικά διερωτώ με τώρα πώς κάποιος θεωρεί ότι με αυτή την ιστορία κερδίζει πόντους ή είναι η ώρα να βγάλει το άχτι του ή διάφορα οργανωμένα σύνορα κλπ. Τώρα βρήκαν χώρο και θεωρούν ότι θα δράσουν κατά της Εκκλησίας και των πιστών. Και είναι και διπλά εκνευρισμένοι οι πιστοί με όσους εμπλέκονται γιατί έδωσαν αυτό το δικαίωμα. Έτσι. Έτσι. Και αν θέλεις να πιάσουμε το πράγμα από την αρχή, το πράγμα από την αρχή λέει απλά ότι θα πρέπει η Εκκλησία, οι ιεράρχες, να τελειώνουν με αυτές τις υποθέσεις. Και πώς τελειώνεις με μια σαθρή κατάσταση, με ένα σπυράκι γεμάτο πίο, το καθαρίζεις. Ανοίγεις να φύγει το απόστημα. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι. Με το να αφήνεις το καρκίνο να είναι στον οργανισμό, απλά πολλαπλασιάζεται η πιθανότητα τελικά ο καρκίνος να φάει τον οργανισμό και να μην υπάρχει οργανισμός. Κάποια στιγμή η Εκκλησία θα πρέπει να αποφασίσει ότι πρέπει να καθαρίσει τον οίκο της. Έχει πολύ καλούς ιεράρχες, γεμάτους πνευματικότητα. Αυτοί αδικούνται σήμερα και τους παίρνει όλους στο ποτάμι. Έχει πιστούς που εναπόθεσαν τις ελπίδες τους και την πνευματική τους στήριξη στο εκκλησιαστικό μήνυμα. Σήμερα και αυτοί ταλαιπωρούνται με αυτά που βλέπουν. Δεν τους αξίζει αυτό το πράγμα. Και πάντως η Εκκλησία δεν είναι αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία δεν είναι να πηγαίνεις και να βλέπεις ένα σταυρό που υποτίθεται ότι βγάζει κολόνιες και μοίρα. Ή να βλέπεις εικόνες που δακρύζουν. Δεν είναι αυτό. Ούτως ή άλλως έχουμε μια θρησκεία που εγώ ούτε ιερωμένος είμαι ούτε θεολόγος, αλλά όταν ήμουν στο σχολείο έμαθα ότι οι εικόνες μεταφέρουν μια πνευματικότητα, είναι μήνυμα που μεταφέρουν. Δεν προσκυνάς το ξύλο, δεν έχει αξία το ξύλο. Έτσι. Γι' αυτό και μπορείς να επικοινωνείς με τον Θεό είτε είσαι με εικόνα είτε δεν είσαι. Έτσι. Άρα τώρα το να δέχεται... Ο πιστός όμως που μπορεί να είναι σε μια θέση ανάγκης, να ασθενεί, να ελπίζει... Έχει την αξία της και η εικόνα μες στην Εκκλησία. Δεν είναι εκεί που θέλω να πάω. Δυνατόν. Θέλω να πω όμως ότι οι ιεράρχες και ειδικότερα οι ιεράρχες που είναι σε θέσεις κλειδιά, βλέπε επίσκοποι, μητροπολίτες κλπ. Πώς ανέχονται δηλαδή αυτό το εμπόριο τώρα που στείνεται. Όχι το παντοφλάκι του τάδε, το ράσο του τάδε, το ραβδί του άλλου. Αυτά δεν είναι εκκλησιαστικά θέσμια, δεν είναι θρησκευτικά αποδεκτά για κάποιον που γνωρίζει τα βαθύτερα πνευματικά μηνύματα της Εκκλησίας μας. Αυτά είναι εμπόριο. Αυτά πήγε ο ίδιος ο Ιησούς μας να μαθαίνει το Ευαγγέλιο και τα καθάρισε σε ένα λεπτό έξω από τον ναό. Ακριβώς αυτά τα φαινόμενα. Ναι. Αυτοί είχαν στήσει ένα εμπόριο. Φαίνεται να είχαν στήσει εμπόριο. Μένει αποδειχτεί τώρα και στο εργαστήριο. Υπάρχουν δεκάδες βίντεο πάντως που με βάση τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας μπορούν να γίνουν αποδεκτά από το Συνοδικό Δικαστήριο. Οι Μητροπολίτες, όπως λέμε για τους υπουργούς και τους διάφορους θεσμικούς αξιωματούχους, ότι δεν πρέπει να κοιμούνται το βράδυ.
εάν δεν έχουν πάει να ελέγξουν όλο το πεδίο δραστηριότητας τους, για να είναι βέβαιοι ότι έκαναν όλα όσα έπρεπε να κάνουν και ότι θα αποφύγουν όσα δεν πρέπει να γίνονται, έτσι, με δράσεις, ενέργειες, δραστηριότητες. Και οι Μητροπολίτες το ίδιο. Πρέπει να ξέρουν που είναι ο ναός τους, πρέπει να ξέρουν ποιους έβαλαν σε πόστα, ποιοι είναι αυτοί. Να πω και κάτι άλλο. Βλέπεις ότι έρχονται και σε βρίσκουν τα λόγια. Πού είναι τώρα αυτός ο Μητροπολίτης, και το λέω εγώ, που έχω εκφραστεί δημόσια για σχεδόν όλα τα ζητήματα. Πού είναι αυτός ο Μητροπολίτης που έλεγε τις προάλλες δημόσια και δεν τρεπότανε ότι οι ομοφιλόφιλοι μυρίζουν. Πού είναι. Γιατί δεν τους μυρίζει αυτούς τους ομοφιλόφιλους. Γιατί δεν ανάβλησαν αυτή τη βρώμη. Βλέπεις ότι όλα θέλουν ένα μέτρο και μια σοβαρότητα. Την ώρα που πετάς μια μπαρούφα, έρχεται και σου πετάγεται μέσα στο... Έρχεται και σου επιστρέφει στο πρόσωπο μετά. Ναι. Ο ίδιος και γιατί χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα. Γιατί ο ίδιος εξαιρέθηκε από την Ιερά Σύνοδο, λέγοντας ότι έχει σχέση με το συγκεκριμένο μοναστήρι. Πού είναι αυτές οι δυνατότητες και ικανότητες που έχει για να τον προφυλάξει. Ίσως όμως να μην γνώριζε. Το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα, επαναλαμβάνω, ναι, χωρίς να θέλω να μειώσω έστω και ένα ιώτα την αξία που έχει η θρησκεία, η εκκλησία, το να πιστεύει κάποιος. Είναι δικαίωμα του καθενός. Είναι δικαίωμα. Όλα όμως χρειάζονται ένα πλαίσιο, ένα μέτρο, ένα σεβασμό και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνονται ένα με τη βρωμιά. Τι σχέση έχουν αυτά τα πράγματα με τη θρησκεία. Και είμαι βέβαιος ότι ο σημερινός αρχιεπίσκοπος δεν τα ανέχεται. Ναι. Έτσι. Και είναι και αποφασισμένος να τελειώνει με αυτό. Και οι γνώσεις του και οι θεολογικές, αλλά και οι μη θεολογικές, οι πανεπιστημιακές, είμαι βέβαιος ότι τον αναγκάζουν να ακολουθήσει μόνο τον δρόμο της κάθαρσης. Δεν μπορεί να υπάρξει συμβασμός κανένας με αυτά τα φαινόμενα. Έτσι. Και οι πιστοί το ίδιο. Θα πάμε τώρα στην Αγία Εβδομάδα, όπου εδώ τώρα κορυφώνεται το στάδιο, θα μπούμε στην νηστεία που είναι μεγάλη δοκιμασία, θα πάμε μετά στην Μεγάλη Εβδομάδα να βιώνουμε τα πάθη του Χριστού και θα σκεφτόμαστε τώρα εάν έριχναν κολόνια, αν είχαν μηχάνημα να βγάζει καπνούς ή ατμούς, αν έκλεγαν πραγματικά εικόνες. Τις άλλες τις έκαναν και διακανονισμό, επειδή δεν μπορεί, τις άλλες εννοώ τις συμπολίτες σας μας. Έκαναν διακανονισμό να δίνει με το μήνα αυτά που θα θέλει να δώσει στο παγκάρι. Δηλαδή το ακούς και τρελαίνεσαι δηλαδή. Έτσι, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά έδωσαν και βήμα, αυτό που είπες πριν, σε διάφορες ομάδες και σε διάφορους να εκμεταλλευτούν και να αποδομήσουν αυτό που λέμε πίστη. Ας τελειώσουμε με αυτό. Το ράσο είναι φορέας εξουσίας. Αυτός που το φορά πρέπει να το νιώθει όμως ως σταυρό μαρτυρίου το ράσο. Πάνω του είναι που πάνε οι πιστοί και να αποθέτουν τις ελπίδες του. Αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Έτσι. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθε.